Στα ελληνοτουρκικά τώρα, ψύχρεμη και αποφασιστική στάση κρατάει η Αθήνα κόντρα στην κλιμακούμενη προκλητική ρητορική της Άγκυρας. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος και επαγρύπνησης έστειλε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Φλώρος, επισκεπτόμενος μονάδες των ενόπλων δυνάμεων σε Κρήτη, Κάρπαθο και το νησιωτικό σύμπλεγμα Αιμαγίστης. Εδώ είναι οι ελληνικές δυνάμεις για να εγγυηθούν και να τιμωρήσουν σκληρά όποιον επιχειρήσει πραγματικά, στην πραγματικότητα, να μας απειλήσει. Με τα λόγια αυτά, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος από το ακριτικό Καστελόριζο εξέπεμψε μήνυμα ισχύως της χώρας και ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων. Λίγο νωρίτερα από το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας, στη Στρογγύλη, όπου εγκαινίασε το επιτηρητικό φυλάκιο, έβαλε φρένο στις παράλογες και ανυπόστατες ορέξεις της Άγκυρας και όσων επιβουλεύονται την Ελλάδα. Ακούμε κάποιους να λένε ότι η Στρογγύλη, το Καστελόριζο ή η Ρο απέχουν πολύ από την υπηρετική Ελλάδα. Σε εκείνους που τα λένε αυτά, απαντάμε ότι η Στρογγύλη, όπως και ολόκληρο το σύμπλεγμα της Μεγίστης, είναι η ίδια η Ελλάδα. Εδώ χτυπάει η καρδιά της, εδώ κυλάει παλώμενο το αίμα της, εδώ σε αυτά τα χώματα κλανιέται η ψυχή της. Είναι πολλοί εκείνοι που θα ήθελαν να μην υπήρχε αυτό το νησί πάνω στο κάρπο. Όμως υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό ότι κρατάτε εσείς εδώ την ελληνική σημαία, την γαλανόλευκη, το ιερότερο σύμβολο του έθνους μας, υψωμένη πάντα εδώ σε αυτό το βράχο, στη Στρογγύλη. Μια επίσκεψη που προκάλεσε τον εκνευρισμό των τουρκικών μέσων ενημέρωσης με την Cumhuriyet να τυπλοφορεί το σχετικό άρθρο με τον προκλητικό τίτλο «Ο Έλληνας αρχηγός προκαλεί με την επίσκεψή του», ενώ στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους και ψευδείς ισχυρισμούς περί αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Δεν φτάνει που εργαλειοποιούν την ιστορία, ενώ θα μπορούσαμε εμείς να εργαλειοποιήσουμε την ιστορία. Εμείς μόνο σε επίπεδο μνήμης, συλλογικής μνήμης, αναφέρουμε τα αστικά γεγονότα, τη γενοκτονία των Ποντίων, των Μικρασιατών, τι κάναν στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο σε επίπεδο μνήμης δεν την εργαλειοποιούμε, αλλά πλέον εργαλειοποιούν και τις διμερείς σχέσεις. Ναι, δηλαδή είναι κάτι από το φανές. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος νωρίτερα πραγματοποίησε περιοδεία σε Γάβδο, Κρήτη, Κάρπαθο και όλο το σύμπλεγμα Καστελόριζου.